Με υψηλούς στόχους για τη νέα αγωνιστική σεζόν, οι Ίκαροι Τρικάλων πραγματοποίησαν την Πέμπτη στο ΙΑΚ Μπάρας την πρώτη τους επίσημη προπόνηση καθώς και τον καθιερωμένο αγιασμό. Διοίκηση, τεχνικό team και παίχτες πήραν πρώτα την ευχή του πατέρα Εφραίμ, ο οποίος στέλεσε τον αγιασμό και στη συνέχεια προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του Γρηγόρη Γιασάρη και του Γιώργου Μίτσα. Από την πρώτη επίσημη απουσίασαν οι Κατσίμπας, Σπυράκος, Γιαννούλης, Βλάχος και Μπαρμπαρούσης, καθώς και το νέο μεταγραφικό απόκτημα θέση 4-5 της ομάδας που θα ανακοινωθεί σύντομα. Στις αρχές του ΤΟΠΕΚ προσώπησαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δίνος Μπάρδας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Λάπας. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους, με υγεία που τόσο ανάγκη το έχει η χώρα μας και όλος ο κόσμος. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ξεκινήσει επίσημα πριν μια εβδομάδα, επίσημα σήμερα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις νέες προοπτικές που υπάρχουν στο χώρο του μπάσκετ. Χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή από όλους, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά που έρχονται από απραξία 9 μηνών σίγουρα θέλει υπομονή, θέλει συγκέντρωση και για μένα το πιο βασικό στατικό είναι η ενότητα σε όλους τους τομείς. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει αρκετές κινήσεις, η ομάδα κράτησε σχεδόν όλο τον περσινό βασικό κορμό της. Από εδώ και πέρα τι να περιμένουμε όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι και πόσο πιστεύετε ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πλήρης? Κοιτάξτε, πλήρης για κάθε προπονητή δεν θα είναι ποτέ. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή ακόμα ένα παίκτη που προσπαθούμε να πάρουμε. Εγώ πιστεύω μόνο στην δουλειά. Αν η ομάδα δουλέψει και να μην έρθει παίκτης, πιστεύω με το υπάρχον υλικό, με διάθεση και με πάλι επαναλαμβάνω πολλή δουλειά, κάτι μπορεί να γίνει καλό. Τέλος, να μου κάνετε και ένα σχόλιο για το φετινό πρωτάθλημα. Πώς το βλέπετε, πιστεύετε θα είναι ανταγωνιστικό? Κοιτάξτε, θα είναι ανταγωνιστικό πιστεύω. Θα υπάρχει μεγάλη επιθυμία από όλες τις ομάδες. Δεν ξέρω το ακριβώς σε τι κατάσταση θα είναι πολλές ομάδες, όπως και η δική μας. Είναι λίγο πρώιμο να πούμε πόσο θα πάει καλά μια ομάδα ή όχι. Εγώ αυτό που θέλω είναι να γίνουν καλοί αγώνες, να έρθει πάλι ο κόσμος στο γήπεδο, το έχει ανάγκη, το έχουν ανάγκη αθλητές και να τελειώσει η χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Καταρχήν καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες, να έχουμε υγεία μακριά από τραυματισμούς και από δυσάρεστα πράγματα, να έχουμε πλέον μόνο ευχάριστα. Είναι δύσκολο πλέον η μετάβαση στην προετοιμασία, είχαμε 8 μήνες απραξία. Σιγά σιγά θα αναβγεί η προετοιμασία σωστά, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς απρόοπτα. Θεωρώ ότι θα πάνε καλά και εύχομαι να μην έχουμε κάποια διακοπή για οποιοδήποτε θέμα πλέον αυτό που μας τυρανά. Πώς βλέπετε δεδομένα εδώ στην ομάδα του Ικάρους? Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά μου τα οποία έχει συνεργαστεί και πάλι εδώ στα Τρίκαλα, αλλά λογικά είναι ένα γνώριμο και οικείο περιβάλλον για σένα. Σίγουρα, αλλά κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή και είναι από το ξεκινά στο 0. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 0 και θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε κάθε μέρα σκαλή-σκαλή, ώστε να βελτιωθούμε και να γίνουμε πραγματικά μια εντάξει ομάδα και να παίξουμε καλό μπάσκετ, να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο αν γίνεται και να είμαστε, ξαναλέω, πάλι υγιείς, τίποτα άλλο. Όσον αφορά την ομάδα σου, πόσο ψηλά μπαίνει ο πύχης εν ώψη της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα της Β'Εθνικής, πιστεύεις ότι με βάση το έψυχο δυναμικό που υπάρχει και την βοήθεια έτσι τον προπονητή που είναι αρκετά έμπειρος και την διοίκηση, η ομάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει? Σίγουρα δεν θέλω να θέσω κάποιο στόχο αυτή τη στιγμή. Το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε σωστή προετοιμασία, όπως είπα και πριν. Γιατί μέρα με μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι, θα βάζει στόχους και θα βελτιώνεσαι και θα κάποια. Και ο στόχος βέβαια είναι υψηλός, αλλά κάθε μέρα βάζει στόχο παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό. Πραγματικά μετά από πάρα πολύ καιρό, το αγαπημένο μας άθλημα μπήκε στη λειτουργία. Εύχομαι να μην μας κόψει κάποια μετάλλαξη του κορονοϊού πάλι και για ακόμη μια φορά να περάσουμε τον περσινό χειμώνα. Και το έχουμε και το ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει, γιατί έχουμε ανταποκριθεί όλοι και ο κόσμος, ο μεγάλος ηλικία και ο μικρότερος κόσμος και εμβολιάζεται και θέλω να περάσω και ένα μήνυμα ότι όλος ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί, όλος ο κόσμος πρέπει να προσέχει, γιατί μιλάμε πλέον για τη ζωή μας. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν ομάδα, σαν τρικανή ομάδα, σαν την ομάδα που, την παλιότερη ομάδα που έμεινε στα Τρίκαλα αυτούσια, έχω να πω ότι πραγματικά χαίρομαι, γιατί φέτος πιστεύω ότι θα είναι η χρονιά των παιδιών
που θα υπάρχουν στην ομάδα και θα πασχίσουν για το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή η ομάδα άρχισε σήμερα με υψηλούς στόχους. Έλειπαν 6 με 7 άτομα και ειδικά τα ψηλά παιδιά της ομάδας είχαν δικαιολογημένες άδειες. Από την άλλη εβδομάδα θα συγκεντρωθούμε όλοι μαζί και πραγματικά θα απολαύσουν οι φίλαθροι το πλούσιο ρόστερ της ομάδας που θα οδηγήσει και σε χαρές στον τεκαρινό φύλαθρο. Βλέποντας μια dream team στο παρκέ πραγματικά, καθώς είναι γεγονός ότι η Ίκαρη είναι γεμάτη σε όλες τις θέσεις με παίχτες πάρα πολύ ποιοτικούς, τους οποίους έχουμε θαυμάσει στα Τρίκαλα αρκετά χρόνια στο παρελθόν. Να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος όσον αφορά τους στόχους. Αποτελεί πρωταρχικό στόχο ο πρωταθλητισμός και ενδεχομένως η άνοδος στην Α2 κατηγορία φέτος? Κοιτάξτε να δείτε, δεν το κρύβουμε ότι οι στόχοι της ομάδας είναι πάρα πολύ υψηλοί. Δεν το κρύβουμε ότι έχουμε πραγματικά δουλέψει πάνω σε αυτό. Δεν το κρύβουμε ότι η ομάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν 14 άνδρες στην ομάδα οι οποίοι θα τρέξουν για να εκπληρώσουν τους στόχους. Το ρόστερ της ομάδας είναι πολύ καλό, όπως είναι και το τεχνικό team. Και από εκεί και πέρα θέλουμε τους φιλάθλους δίπλα μας. Εξάλλου γι' αυτό και κάναμε τον κλειδάριθμο με τον Άο Τρίκαλα για να παίζουμε σε διαφορετικές ώρες. Γιατί είμαστε οι δύο ομάδες της πόλης, οι οποίες δεν είμαστε να παίζουμε τις ίδιες ώρες. Και ένα σχόλιο σχετικά με το πρωτάθλημα, με τον όμιλο που θα συμμετάσχει η ομάδα των Ικάρων. Πιστεύεις ότι θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα αυτό? Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι ανέβηκαν πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες θα ενισχυθούν όλες. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, στις οποίες εμείς θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο καλοί στα παιχνίδια που θα δώσουμε μεταξύ τους. Πιστεύω ότι και το Σχηματέρι και η Λευκάδα και τα Γρεβενά, λοιπόν, και η Νίκη Βόλου, μαζί με εμάς είμαστε οι πολύ δυνατές ομάδες που θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Με τα γραφικά έχουμε τελειώσει? Σας είπα ότι με τα γραφικά αυτή τη στιγμή είμαστε πλήρη στα 13-14 άτομα. Η ομάδα έχει κλείσει και ακόμα ένα 4-5 που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και πραγματικά μετά θα είμαστε πλήρες.